Μία ευνηδιαστική απόφαση πήρε η κυβέρνηση καθώς αποφάσισε να μην γίνουν τελικώς θερινά τμήματα στη Βουλή, κάτι που φουντώνει εκ νέου τα σενάρια για εκλογές. Ο λόγος είναι πως θα συνεδριάζει ολομέλεια όλο το καλοκαίρι ώστε να περάσει όσο δυνατόν μπορούν περισσότερα νομοσχέδια. Κάτι ίσως που μεταφράζεται πως όλο αυτό γίνεται για να προλάβουν τις εκλογές. Άλλωστε, παρόλο που ακόμα βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει ήδη να φέρνει προς ψήφιση πολλά νομοσχέδια, με τελευταίο αυτό που παρουσίασε πριν λίγες ημέρες ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και αυτό για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Κυρίως όμως αυτή η απόφαση έρχεται εν μέσω της συζήτησης για το πότε τελικά θα έρθουν προς ψήφιση τα πρωτόκολλα για τη συμφωνία με τα Σκόπια, τα οποία βεβαίως θα ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όσον αφορά τα θερινά τμήματα, με εξαίρεση το καθιερωμένο λιγοήμερο διάλειμμα του 15 Αυγούστου, η Ολομέλεια θα συνεδριάζει όλο το καλοκαίρι. Ταυτοχρόνως, η Προανακριτική Επιτροπή κατά του Νίκου Παπά θα συνεχίσει όλο το καλοκαίρι και έτσι μαρτυρικές καταθέσεις θα ολοκληρωθούν χωρίς βιασύνη. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται στο αίτημα για επιστροφή έστω και μερική της Βουλής στην προ-κορονοϊού κανονικότητα, με την Όλγα Γεροβασίλη να ζητά στη διάσκεψη των Προέδρων τη διερεύνηση της συμμετοχής με τη φυσική παρουσία των βουλευτών στις εργασίες της Βουλής, ένα αίτημα το οποίο καταρχάς ακούγεται σωστό. Μιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πάντως, ο Κώστας Στασούλας διαβεβαίωσε πως σταδιακά θα αυξηθεί η συμμετοχή των βουλευτών στις εργασίες της Βουλής. Ωστόσο, μπορεί από το Μαξίμου να διαψεύδουν συνεχώς τα σενάρια για πρόορες εκλογές, παρόλα αυτά πλέον διαρρέουν σενάρια για ευρεία ανασχηματισμό. Τις τελευταίες ημέρες γράφτηκε στο φιλοκυβερνητικό τύπο πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε ένα νέο αυτή τη φορά ευρύ ανασχηματισμό από το Σεπτέμβριο. Τέλος, πήγες τόσο από το Κινάλ όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν πως μετά το καλοκαίρι θα γίνουν προώρες εκλογές. Βέβαια, το καρπούζι και το μαχαίρι το κρατάει η Νέα Δημοκρατία, οπότε αυτή θα αποφασίσει το τι θα γίνει.